Η επόμενη μέρα μετά τις κινητοποιήσεις αλλά και την πρώτη διαμαρτυρία σε συμβολικό χαρακτήρα στις κρινίδες από τα σωματεία παραγωγών και εμπόρων μου Καβάλας είναι δεδομένη. Οι άνθρωποι λοιπόν της λαϊκής αγοράς της Καβάλας ζητούν άμεσα τις κατάλληλες ανακοινώσεις στήριξης προς το πλευρό τους αλλά και τον δύσκολο αγώνα που έχουν μπροστά τους σχετικά με το νέο νομοσχέδιο που σύμφωνα με την πλευρά τους κρύβει πολλές αδικίες και έχει ως κυρίαρχο σκοπό τον αφανισμό της μεσαίας τάξης. Η δήλωση λοιπόν συμπαράστασης έρχεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κύριο Κωνσταντονιάδη, ο οποίος τονίζει μέσω της κάμερας του ένα channel ότι βρίσκεται στο πλευρό των παραγωγών και εμπόρων μου Καβάλας και υπάρχει εκεί για να τους δώσει την δική του πολύτιμη βοήθεια αλλά και να ακουστούν και από τοπικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον κύριο Αντωνιάδη, πρόκειται να υπάρξει έκτακτη σύσκεψη για να ακουστούν τα αιτήματά τους για ακόμα μία φορά και φυσικά να μεταφερθούν και από την δική του πλευρά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, πράγματι, την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα και με τους τρεις προέδρους των λαϊκών αγορών του νομού Καβάλας, δηλαδή με τον πρόεδρο των παραγωγών, με τον πρόεδρο των εμπόρων και τον πρόεδρο των μικροπολιτών, όπου εκεί με ενημερώσανε για τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου που είναι ήδη σε διαβούλευση από το Υπουργείο Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Εδώ πρέπει να πω ότι είμαστε αντίθετοι στις διατάξεις αυτές του νομοσχεδίου, γιατί αλλοιώνεται η φυσιογνωμία των λαϊκών αγορών. Σήμερα όλοι όσοι πηγαίνουμε, οι καταναλωτές, αλλά και εγώ ίδιος κατεβαίνουμε στις λαϊκές αγορές, κατεβαίνουμε γιατί θα βρούμε σίγουρα πιο ποιοτικά, πιο φρέσκα προϊόντα, αλλά και σε πολύ καλύτερες τιμές. Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, επιτρέπεται η είσοδος μέσα στις λαϊκές αγορές μεγάλων εταιρικών σχημάτων και πολυεθνικές εταιρείες, που είναι λογικό να αλλοιώνεται η φυσιογνωμία των λαϊκών αγορών που όταν ιδρύθηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1929 είχε αυτό το χαρακτήρα, δηλαδή το κοινωνικό και το λαϊκό. Επίσης, είμαστε αντίθετοι και στην πλειοδοσία των θέσεων στις λαϊκές αγορές να γίνεται με εκπαιδευτικά κριτήρια. Είναι λογικό ότι οι αγρότες δεν είναι κάτοχοι πτυχίων ούτε πανεπιστημιακού επίπεδου, αλλά ούτε έχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Είναι αγρότες και γι' αυτό το λόγο οι λαϊκές αγορές θεσμοθετήθηκαν για να βρίσκονται, για να παίρνουν θέσεις παραγωγών οι αγρότες. Οι πρόεδροι εχθές λάβαν το νομοσχέδιο και προγραμματίζουν κάποιες νέες κινητοποίησεις. Θα είστε στο πλάι τους, έχετε σχεδιάσει κάποιο νέο ραντεβού μαζί τους? Κοιτάξτε, επειδή όντως είμαστε σε επικοινωνία, το Σάββατο θα περάσω μια βόλτα και εγώ από την λαϊκή αγορά που πραγματοποιείται εδώ στην πόλη της Καβάλας. Θα μιλήσω και με τους τρεις προέδρους και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια σύσκεψη εδώ στο γραφείο της Περιφερειακής Ένωσης Καβάλας, ώστε να συγκεντρωθούν αυτές οι ενστάσεις που έχουν οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών και συνέχεια να τις διαβιβάσουμε στο αρμόδιο Υπουργείο, ευελπιστώντας και πιστεύοντας ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις. Και οφείλω πάλι να τον ευχαριστήσω δημόσια και θα το κάνω και σε όποιον πάρει θέση δημόσια υπέρ μας, όπως και ξέχασα χθες να αναφερθώ, πραγματικά και είναι ατόπιμα δικό μου, και στην κυρία Τάνια Ελευθεριάδου και στον Δημήτρη τον Εμμανουηλίδη, οι οποίοι ήταν εκεί παρόν και δώσαν το παρόν και τη στήριξή τους σε εμάς. Έτσι, όπως είπα και χθες, είμαστε κοντά σε αυτούς που μας στηρίζουν, είτε είναι της συγκεκριμένης κυβέρνησης είτε όχι. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν από όλους να πάρουν θέση. Ήταν ανοιχτοί μαζί μας, θα το ξαναπαραλάβω για να μην παρεξηγηθώ. Ήταν ανοιχτοί μαζί μας, μας ακούσαν οι άνθρωποι, μας δεχτήκαν στα γραφεία, άκουσαν τους προβληματισμούς, απορρίσαν και οι ίδιοι από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά μένει να το δούμε και στην πράξη και μένει να μας στηρίξουν και έμπρακτα. Ο κύριος Αντωνιάδης πραγματικά από εχθές έχει στηρίξει πάρα πολύ την προσπάθειά μας. Τον ευχαριστούμε μέσα στην καρδιά μας, πραγματικά είναι στήριγμα για μας. Βέβαια είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τη λαϊκή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι γνώστης του αντικειμένου και αυτό το κάνει ακόμα πιο δυνατό την παρουσία του στη δημόσια τηλεόραση, στην τηλεόραση για να βοηθήσει την όλη κατάσταση. Ο κύριος Πασχαλίδης πραγματικά ήταν αυτός που ενδιαφέρθηκε, όπως όλοι οι βουλευτές, ενδιαφέρθηκαν να μας ακούσουν, να μας υπογραστούν στο τι μέλη γενέθη για το προσχέδιο νόμου. Όπως είπε και ο κύριος Ιωαννίδης, μας έστειλε το προσχέδιο χθες το πρωί. Όσον αφορά την άποψη αλλά και τις τοποθετήσεις των βουλευτών νόμου Καβάλας, μετά τις ανακοινώσεις αλλά και τις δηλώσεις από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ένωτας Καβάλας, κυρία Τάνια Ελευθεριάδου, και του πρώην βουλευτή,
του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κύριο Δημήτρη Εμμανουηλίδη, έρχεται με δηλώσεις του σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κύριος Γιάννης Πασχαλίδης, για να δηλώσει ότι και αυτός από την πλευρά του προσπαθεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ ήταν αυτός που έδωσε στα σωματεία το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το πρωί της Τετάρτης, 7 Απριλίου. Μετά το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, επισκέφθηκα κι εγώ και είχα μαζί μου τον καινούργιο νομοσχέδιο. Ναι. Που ακόμα είναι υπό διαβούλευση. Ναι. Δεν είναι κάτι, ωραία, που έχει τελειώσει. Το μοίρασα λοιπόν το νομοσχέδιο στους υπεύθυνους εκεί και φυσικά έχουμε αρχίσει συζητήσεις. Οι συζητήσεις για το νομοσχέδιο που επίκειται να ψηφιστεί για τις λαϊκές, ναι, έχω ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Και εγώ πάντα με συνεννόηση με τους προέδρους των παραγωγών και των εμπόρων, ναι, μετέφερα τα παράπονα τους, τα μηνύματά τους, τα μετέφερα στο Υπουργείο. Εκεί μπορέσαμε, πιστεύω, και κάπως περάσαμε αυτά που θέλαν και οι παραγωγοί. Ωραία. Γιατί η παραγωγή και οι έμποροι είχαν παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν ήταν καθόλου. Το Υπουργείο μου είπε ότι έχει άγρια για αυτό το νομοσχέδιο το οποίο είχε κυκλοφορήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα το θέμα ότι οι λαϊκές περνάνε σε ιδιώτες και μεγαλέμπορους κτλ. Δεν υπάρχει μέσα στο καινούργιο νομοσχέδιο. Δηλαδή είναι μονοπρόσωπες εταιρείες, δηλαδή αυτοί οι ίδιοι ιδιώτες έχουν. Δεν είναι κάτι. Όπως ήσχε μέχρι τώρα το καθεστώς, ισχύει και τώρα. Απλώς έχει μπει μια τάξη, ναι, από πλευράς Δήμων και Περιφέρεια. Ναι. Τώρα, για θέμα που λένε πληστηριασμών, υπάρχει μόνο ένας πληστηριασμός. Ναι. Πώς, όταν δύο έμποροι έχουν τα ίδια μόρια. Και πρέπει κάποιος να επιλέξει ένα μέρος, το παίρνει το μέρος αυτός που δίνει περισσότερα χρήματα. Άλλο κάποια πραγματάκια, γιατί πρόκειται εδώ πέρα για ένα νομοσχέδιο ουσιαστικά 100 σελίδων. Και όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται και η μελέτη αυτού του νομοσχεδίου από κάποιο νομικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι και μία λέξη να αλλάξει ή να αφαιρεθεί από ένα άρθρο αλλάζει ουσιαστικά το νόημα και η ουσία του άρθρου αυτού, έτσι. Υπάρχουν κάποιες σοβαρές αλλαγές στο νομοσχέδιο. Από μια γρήγορη μελέτη που κάναμε, ας πούμε, σε σωματιακό πάντα επίπεδο, τις οποίες όμως βέβαια κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις μέχρι να ελεγχθούν και να εκμηριωθούν και από τους νομικούς συμβούλους της Ομοσπονδίας. Και εμείς, σαν Σωματείο Παραγωγών, έχουμε δώσει ήδη το προσχέδιο νόμου σε νομικούς και φοροτεχνικούς για να δουν ακριβώς, να το αναλύσουν, γιατί πραγματικά είναι ένα μεγάλο νομοσχέδιο και χρειάζονται ειδικοί για να το κάνουν αυτό. Πιστεύω ότι άμεσα, σε πολύ λίγο χρόνο, θα έχουμε τα χέρια μας αναλυτικά το τι ακριβώς λέει και το τι ακριβώς ζητάει από εμάς και μετά θα μπορούμε να πούμε και σε εσάς και στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Όσο αφορά τις ομοσπονδίες, αυτό που γνωρίζουμε από εχθές και σήμερα που είχαμε κάποια επικοινωνία μαζί τους, η συνάντηση που είχαν εχθές με τον κύριο Άδωνη, τον υπουργό, δεν ήταν πολύ καλή, δεν βρέθηκε κάποια λύση. Οι συναντήσεις όμως δεν σταματούν σε αυτό το επίπεδο, καθώς ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, συναντήθηκε ήδη με τα δύο σωματεία, όπου εξέφρασε την δική του στήριξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει επικοινωνήσει ήδη με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Γεωργιάδη, και αναμένεται και αυτός να καταθέσει τα αιτήματά του στο αρμόδιο Υπουργείο.